κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη της Κρήτης για το 2,5 ετών παιδί που κατανάλωσε ποσότητα χαπιών στο σπίτι του και χωρίς αισθήσεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν από 2 ημέρες. Το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε καταστολή στη μονάδα παιδών του Παγνή, ενώ ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση των νεφρών του. Αναστάτωση προκαλούν δονήσεις στο οροπέδιο Ασκήφου στα Σφακιά, αλλά και στις περιοχές Ήμπρου και Κράπης, φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι γίνονται αισθητές συνεχείς δονήσεις 3 με 4 φορές την ημέρα, οι οποίες μάλιστα κάποιες φορές συνοδεύονται από έντονο βουητό. Νέος αέρας στην τηλεόραση με ένα νέο κριτικό κανάλι να έχει κάνει μόλις πρεμιέρα. Το Νότος TV θα μας κρατά την καλύτερη συντροφιά με πρόσωπα γεμάτα εμπειρία, αλλά και με πρόσωπα με φρέσκες ιδέες, που στόχο θα έχουν την καλύτερη ενημέρωση των κριτικών και κυρίαρχα στοιχεία την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, αλλά και την παράδοση της Κρήτης. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.